Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Πάνος. Σήμερα θα σας δείξω το κόμικ των 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Ναι, καλά ακούσατε. Είναι το κόμικ των 3 εκατομμυρίων δολαρίων και θα σας εξηγήσω γιατί. Είναι λοιπόν το Detective Comics, το νούμερο 27 και μας έρχεται από το Μάιο του 1939. Και όπως βλέπετε στο εξώφυλλο και θα καταλάβατε, είναι η πρώτη εμφάνιση του Batman. Αυτό λοιπόν κάνει το κόμικ τόσο πολύ ακριβό. Αυτό είναι ένα κόμικ που έχει μέσα ιστορίες με detective, με ιστορίες μυστηρίου, φόνου, με ληστείες και αρκετές ιστορίες, δεν έχει μόνο μία μέσα. Είναι άλλες σε συνέχεια, άλλες είναι αυτοτελείς. Έτσι λοιπόν εδώ εμφανίζεται και ο Batman και πάμε να πούμε διάφορα πράγματα και γιατί είναι τόσο ακριβό αυτό το κόμικ. Λοιπόν, η πρώτη εμφάνιση λοιπόν του Batman, η ιστορία του, είναι σε 6 σελίδες. Εδώ είναι το εσώφυλλο που έχει κάποιες μικρές ιστοριούλες και αυτό. Εδώ είμαστε όμως, εδώ ξεκινάμε. Πρώτη φορά βλέπουμε εδώ τον Batman και μάλιστα να πω ότι έχει δημιουργηθεί από τον εικονογράφο Bob Kane και από τον συγγραφέα Bill Finger. Και πάμε τώρα να μάθουμε κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, την προηγούμενη χρονιά, τον Ιούνιο του 1938, είχε κάνει την πρώτη του εμφάνιση ο Σούπερμαν. Οπότε είναι λίγο πιο γέρος ο Σούπερμαν από τον Batman. Από εκεί και πέρα τώρα, πάμε στο δικό μας. Εδώ γίνεται η εισαγωγή του Batman, μέσα σε αυτό εδώ το πάνελ το κίτρινο που είναι σαν φτερούγες νυχτερίδας. Γράφει «The Batman, a mysterious and adventurous figure fighting for righteousness and apprehending the wrongdoer in his lone battle against the evil forces of society. His identity remains unknown». Βάζουμε τις βάσεις λοιπόν του μυστηρίου και πάμε να πούμε τώρα για την πρώτη ιστορία που λέγεται «Η υπόθεση του συνδικάτου των χημικών». Εδώ λοιπόν είναι ο Commissioner Gordon. Σίγουρα θα τον έχετε ακουστά αν έχετε δει κάποια οποιαδήποτε ταινία του Batman ή έχετε διαβάσει οποιοδήποτε κόμικ του Batman. Και κάθεται με το πλούσιο φίλο του, τον Bruce Wayne, και τα λένε. Κάποια στιγμή λοιπόν χτυπάει το τηλέφωνο και μαθαίνει ο Gordon ότι ένας άνδρας ονόματι Lambert έχει μαχαιρωθεί μέχρι θανάτου και τα δακτυλικά αποτυπώματα του γιού του βρέθηκαν στο μαχαίρι. Έτσι λοιπόν, αποφασίζει ο επίτροπος Gordon να φύγει και να πάει στον τόπο του εγκλήματος και προτείνει και στο φίλο του τον Bruce Wayne, μιας και είναι μαζί, αν θέλει να τον συνοδεύσει. Έτσι λοιπόν, παίρνουν το αυτοκίνητο και φτάνουν στον τόπο του εγκλήματος, βλέπετε εδώ και το θύμα. Λοιπόν, ο Gordon λοιπόν ανακρίνει το γιο του Lambert, το Lambert Jr., ο οποίος λέει ότι κάποιος άλλος έχει δολοφονήσει τον πατέρα του και ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα έπεσαν στο μαχαίρι καθώς το έβγαζε από την πλάτη του πατέρα του. Λέει επίσης ότι ο πατέρας του είχε άλλους τρεις επιχειρηματίες συνεργάτες, τον Steven Crane, τον Alfred Stryker και τον Paul Rogers. Ακριβώς λοιπόν εκείνη τη στιγμή, βλέπετε εδώ πέρα, ο Steven Crane τηλεφωνεί και μιλάει με τον επίτροπο Gordon, λέγοντάς του ότι ο Lambert είχε δεχτεί μία ανώνυμη απειλή θανάτου την προηγούμενη μέρα και ότι έλαβε άλλη μία σήμερα αυτός και τώρα φοβάται για τη ζωή του. Εδώ τώρα σιγά σιγά ο Bruce Wayne που καταλαβαίνει τι πάει να συμβεί και τι συμβαίνει, την κάνει με ελαφριά πηδηματάκια. Λέει ότι θέλει να πάει σπίτι, εντάξει, χόρτασε προφανώς από αυτό που είδε, έτσι κι αλλιώς δεν ήταν η δουλειά του, επισκέπτης ήταν και χαιρετάει τον Gordon και φεύγει. Η αστυνομία συγχρόνως πηγαίνει στο σπίτι του Crane, αλλά αργεί πολύ καθώς έχει ήδη βρεθεί νεκρός πυροβολημένος. Ο δολοφόνος του Crane λοιπόν συναντάει τον συνεργό του και του δείχνει το συμβόλαιο που έκλεψε. Αλλά ξαφνικά μία σκοτεινή και τρομακτική φιγούρα με μάσκα που ονομάζεται ο άνθρωπος Νυχτερίδα πλανάται από πάνω τους και τους νικάει και τους παίρνει την έρευνα, τους παίρνει τη σύμβαση. Εδώ πέρα βλέπετε τους εξοδετερώνει με κάτι μπουνιές και κλωτσιές
παίρνει τη σύμβαση εδώ πέρα ο Batman και φεύγει με το αυτοκινητάκι του, το σπόρο αυτοκίνητό του μάλλον, δεν είναι και αυτοκινητάκι, το βλέπετε εδώ τι ωραίο, και χαμογελάει εδώ πέρα γιατί έχει καταλάβει τι συμβαίνει. Αργότερα λοιπόν, εδώ αυτός εδώ ένας από τους συνεργάτες, ο Paul Rogers, πηγαίνει στο σπίτι του Alfred Stryker αφού άκουσε για τους φούνους στο ραδιόφωνο. Εδώ του ανοίγει ο βοηθός του Stryker, ο Jennings, και αμέσως του κοπανάει μία στο κεφάλι και τον βάζει μέσα σε ένα αυτοσχέδιο θάλαμο αερίων για να τον σκοτώσει. Ο Batman όμως πανταχού παρών εδώ πέρα τον βλέπετε, εμφανίζεται και αφού αρπάξει ένα εργαλείο που βρήκε εκεί στον πάγκο και αφού έχει ήδη φύγει ο συνεργός του για να πάει να βάλει να ανοίξει το θανατηφόρο αέριο σε ένα υπόγειο που είναι, προλαβαίνει και μπαίνει ο Batman μέσα, βάζει ένα μαντίλι στο σωλήνα που θα βγάλει το αέριο και συγχρόνως πάει και το τζάμι και απελευθερώνει το φίλο μας εδώ πέρα, το Paul Rogers. Μετά λοιπόν ανεβαίνει, ακούει τη φασαρία ο Jennings και ανεβαίνει, τον εξοδοτερώνει εδώ πέρα ο Batman και αυτόν και μετά μπαίνει μέσα ο Stryker, του λέει που βλέπει το συνεργό του και βλέπει τον Paul Rogers και του λέει ο συνεργός του ότι μου επιτέθηκε ο βοηθός σου, αλλά εκείνη την ώρα βγάζει εδώ πέρα ο Stryker και αυτό στο μαχαίρι και πάει να επιτεθεί στο συνεργό του. Όμως ο Batman τον προλαβαίνει και τον υποτάσσει επίσης. Έτσι ο Batman τον αποκαλύψει στη συνέχεια το Stryker, ο συνεργός του Rogers και του αλλού που έχει ήδη πεθάνει, ήθελε τον απόλυτο έλεγχο της εταιρείας, της Apex Chemical Corporation, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει γι' αυτό, και για να το αποκτήσει είχε προσλάβει κάποιους δολοφόνους για να σκοτώσουν τους συνεταίρους του και να κλέψουν τα μυστικά συμβόλαια που είχε μαζί τους. Ο Stryker εδώ κάνει μια κίνηση και απελευθερώνεται από τον Batman, μια απέλπιδα προσπάθεια. Εδώ πέρα όμως ο Batman του χώνει ένα μπουκέτο όπως βλέπετε και τον εξοδετερώνει, αλλά συγχρόνως πέφτει σε μια δεξαμενή με οξύ και σκοτώνει τα ακαριαία. Και ο Batman λέει ότι ήταν το κατάλληλο τέλος για το είδος του. Και κάπου εκεί τελειώνει η ιστορία. Έτσι λοιπόν συναντάμε την άλλη μέρα τον Bruce Wayne να συζητάει με το φίλο του τον Gordon για τα γεγονότα που είχαν συμβεί. Ο Gordon, τον βλέπει λίγο να βαριέται το Bruce Wayne και σχολιάζει από μέσα του ότι να έτσι είναι τα πλουσιόπεδα, ξέρω εγώ, δεν πολύ ενδιαφέρονται και αυτός έχει τη δικιά του ζωή. Και στο επόμενο πάνελ μας δείχνει το σπίτι του Bruce Wayne και μια πόρτα που ανοίγει και βγαίνει ο Batman και έτσι αποκαλύπτεται ότι είναι... μας αποκαλύπτει στην πρώτη ιστορία του Batman ότι ο Bruce Wayne είναι το ίδιο πρόσωπο με τον Batman. Αυτή είναι λοιπόν η πρώτη ιστορία του Batman και να πω λοιπόν ότι για το κόμικ αυτό και για γενικά για τα κόμικ υπάρχει μια βαθμολογία, υπάρχει μια εταιρεία που στέλνει στο κόμικ σου και μπορεί να το βαθμολογήσει, λέγεται CGC η βαθμολόγηση, δεν ξέρω τώρα από που ξεκινάς, πούμε εμείς από 0 ως 10, έχει να κάνει με την κατάσταση που είναι το κόμικ. Δυστυχώς αυτό όπως καταλάβατε είναι μια επανέκδοση του 2022, υπάρχουν και επανεκδόσεις και τα προηγούμενα χρόνια. Το original είναι από το Μάιο του 1939, πάνω από 80 χρόνων είναι ο Batman όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν όμως ακόμη και τα χαμηλής βαθμολόγησης το συγκεκριμένο κόμικ έχουν υψηλές τιμές. Για παράδειγμα ένα που έχει 2 βαθμολόγηση μπορεί να κάνει και 150.000 δολάρια, μιλάμε για τρελά λεφτά. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, μέχρι στιγμής έχει πουληθεί ένα το 2010 που είχε 8 CGC για 1,1 εκατομμύρια δολάρια. Εντάξει, είναι τρελό, έτσι. Ας σας πω κάτι ακόμη πιο τρελό. Άμα μπείτε αυτή τη στιγμή ζωντανά στο eBay και ψάξετε το συγκεκριμένο κόμικ, υπάρχει ένα με 9,6 CGC, το οποίο είναι σχεδόν τέλειο δηλαδή. Φανταστείτε τώρα, μιλάμε, είναι από το 1939, έτσι. Το έχει αυτός τέλειο και το πουλάει για 2.991.000 δολάρια, 772 δολάρια μάλλον, 0.63 cents. Αυτή τη στιγμή το βλέπουν 52 άτομα από ό,τι βλέπω εδώ πέρα.
και έχει την πρώτη εμφάνιση εκτός του Batman και του Commissioner, συγχρόνως, του Gordon. Οπότε μιλάμε για τρελές καταστάσεις, έτσι, δηλαδή είναι απίστευτο ένα κομμάτι χαρτί να πουλιάται για τέτοια τρελά λεφτά. Συμβαίνει όμως. Οπότε αν έχετε κανένα θείο στην Αμερική, θεία, πείτε του να ψαχτεί. Ποτέ δεν ξέρεις τα πατάρια, αν είναι κανένα παλιό σπίτι, να ανοίξει καταπακτές, να ψάξει αποθήκες, γιατί μπορεί να κάνετε την τύχη σας. Πάμε να δούμε τώρα και λίγο το υπόλοιπο κόμικ, εκτός από την πρώτη ιστορία του Batman, να δούμε και τι άλλες ιστορίες έχει μέσα. Έχει κάτι αυτοτελείς, μικρές. Έχει κάτι άλλες εδώ πέρα. Speed Sounders λέει εδώ πέρα. Ace Investigator and the Killers of Kurdistan. Βλέπετε πως ήταν και το artwork της εποχής και τα χρώματα. Αυτά τα χρώματα τα βλέπω αρκετά έντονα, πρέπει να έχουν κάνει το restoration που λέμε, να τα έχουν επηρεάσει από πάνω. Αλλά όπως βλέπετε είναι τα βασικά χρώματα που χρησιμοποιούσαν τότε. Είναι όλα αστυνομικές ιστορίες, με φόνους, με μυστήριο κλπ. Εδώ. Cowboys Detective. Spy, ο κατάσκοπος. Οι φυσιογνωμίες τους θυμίζουν Bruce Wayne πάντως, εδώ πέρα βλέπω το detective, το detective. Τι λέει εδώ, The Crimson Avenger. Βλέπετε υπάρχουν και άλλοι εκδικητές εδώ πέρα με κάπες και ήρωες. Εδώ υπάρχει και μια ιστορία έτσι με λόγια που δεν είναι κόμικ και ενδιαφέρον έχουν και κάποιες διαφημίσεις. Εδώ πέρα σου λέει μπορείς να κερδίσεις αν μοιράζεις λέει τα κόμικ, αναφέρεται προφανώς σε νεαρά παιδιά στη γειτονιά σου και μοιράζεις τα κόμικ, ξέρω εγώ, μπορείς να λάβεις μέρος σε ένα διαγωνισμό και να κερδίσεις ένα ποδήλατο και ένα ηλεκτρικό μάτι λέει εδώ, δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς. Έχουν πολύ ενδιαφέρον πάντως. Άλλη μια ιστορία εδώ. Πάμε να το δούμε στα γρήγορα. The Mysterious Dr. Fu Manchu. Γνωστό όνομα Fu Manchu. Μεγάλο αλάνι της εποχής. Και εδώ έχει κάτι διαφημίσει για κάτι γραμματόσημα έλεγε. Κόσμο. The Phantom of the Skies. Μάλιστα. Το διάβασα όλο. Εντάξει, κάποιες ήταν καλές, κάποιες ήταν απλές. Απλά είναι και μερικές που συνεχιζόντουσαν στο επόμενο και δεν έχω τα επόμενα δυστυχώς. Slam Bradley. Βλέπετε εδώ και τα αεροπλάνα της εποχής. Ταξιδεύει αυτός, έχει φύγει νομίζω από την Αμερική και πάει στην Ελβετία νομίζω. Αυτά είναι τα υπερατλαντικά δηλαδή που περνάγαν τον ωκεανό και πηγαίναν σε άλλη ήπειρο. Νομίζω αυτή είναι η τελευταία ιστορία. Ναι. Και εδώ έχει μια διαφήμιση για κάτι άλλα κόμικ. All American Comics και Movie Comics. Και από πίσω έχει άλλη μια διαφήμιση. Έχει ενδιαφέρον μικρές διαφημισούλες, βλέπετε εδώ. Printing Press. Πρέσα για εκτύπωση $2.98 κάνει. Πάθινα, εντάξει, όταν μιλάμε τα άλλα κάνουν sense, λογικό είναι. Και έχει πολλά και διάφορα εδώ πέρα, κάτι αεροπλανάκια, κάτι όπλα, δεν ξέρω, θέλω να ελπίζω ότι είναι ψεύτικα. Βέβαια, Αμερική μπορεί να είναι και αληθινά, όλα να τα περιμένεις. Τέλος πάντων, αυτό είναι το κόμικ των 3 εκατομμυρίων δολαρίων. Το είδατε, πουλιάται δηλαδή σχεδόν τόσο αυτή τη στιγμή. Είναι απίστευτο. Βλέπω και κάποιες παλιότερες εκδόσεις που βγήκαν τη δεκαετία του 80, στο eBay το πουλάνε καμιά $700, ξέρω εγώ, 500, υπάρχουν αρκετές, οπότε το πήρα και εγώ να το έχω, ας είναι 2022, ήθελα να το διαβάσω κιόλας. Έχει το ενδιαφέρον του. Για να κρατήσει πάνω από 80 χρόνια μέχρι στιγμής ο Batman, κάτι έχει ρε παιδί μου που αρέσει τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πείτε μου τη γνώμη σας, αν το γνωρίζετε το κόμικ, αν διαβάζετε κόμικς, πείτε μου ότι γράψτε μου ό,τι θέλετε από κάτω. Μην ξεχνάτε ότι έχω και ένα διαγωνισμό, θα το βάλω πάνω στο suggestion να δείτε τι πρέπει να κάνετε για ένα βιβλίο που δίνω.
Αυτό ήτανε. Ελπίζω να το απολαύσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Χαιρετώ.